Και ξύπνησα γύρω στις 2.30. Μετά τις 2.30 λέω πώς κοιμούνται τώρα, τι κάνουμε τώρα. Καλή, και εγώ ξύπνησα στις 2.30. Ναι, ναι, ναι. Αυτό κάνεις εσύ, μωρέ. Ξυπνάς και με μελετάς. Πού πήγα μετά όμως? Πού πήγες? Στο κέντρο της Αθήνας, ναι. Σε έναν καινούριο χώρο. Και τι έκανα? Πού να. Ρέικι. Πώς? Παιδιά, θέλω κι εγώ. Τι είναι το ρέικι? Το ρέικι. Τα βρίσκεις με τον εαυτό σου. Τρελάδικο πήγατε. Κάθεσαι σε ένα δωμάτιο. Ναι, ναι, για μισό λεπτό, για εξηγήστε μου, ναι, παρακαλώ. Όχι, είναι και σωστός ο ήχος. Κάθεσαι. Γιατί βομβίζεις, Γιώργο? Βομβίζει, γιατί βομβίζει ο χώρος. Δηλαδή, για πείτε μου. Κάθεσαι εσύ, Μιχάλη μου. Ναι. Ακούς αυτόν τον ήχο. Ναι. Κλείνεις μάτια. Κλείνεις μάτια. Τον ήχο αυτόν ποιος τον κάνει? Το δωμάτιο. Υπάρχει και ένα πνεύμα μέσα στο δωμάτιο, το οποίο σου δίνει θετική ενέργεια. Το πνεύμα. Ναι, πληρώνεις για όλο αυτό? Εννοείται. Έχει να κάνει με τα τσάκρα σου. Έχει να κάνει με τα τσάκρα σου, παιδιά, είναι πολύ σοβαρό. Με ποια τσάκρα μου? Πώς το πες? Ρέικι. Θα ανοίξουμε μια λυσίδα ρέικι. Βεβαίως. Δίπλα στα Μικέλε. Να πούμε μια καλημέρα, Μιχάλη μου, στον ανταγωνισμό. Τον ανταγωνισμό. Μιχάλη μου, το ραδιόφωνο γύρω-γύρω ή τριγύρω, τα ναι. πρωινάδικα που έχουν ξεκινήσει από τις 7 η ώρα, κάποια από τις 6 ναι, ναι, ναι. που ξεκινάνε τα πρωινάδικα σε όλο το ραδιόφωνο. Ναι, ναι. Είτε παίζει ξένο είτε παίζει ελληνικό. Τι, τώρα. Και... τι είναι αυτή η δημοκρατία? Σε παρακαλώ πάρα πολύ, θα πούμε καλημέρα στα παιδιά γιατί λένε καλά λόγια. Για σένα, Μιχάλη, τι για ποιον? Για το πρωινό το δικό σου. Είδε δημόπου σου λέω ότι δεν αισθάνονται αντίπαλοι. Δεν αισθάνονται αντίπαλοι. Είμαστε μια παρέα όλοι. Ναι, 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 δεν θα μου το κάνετε μισό λεπτό. Θα ολοκληρώσει ναι. να πει την ιδέα σου. Ναι. Αλλά μην το κάνουμε το ραδιόφωνο όπως και στην τηλεόραση. Που βλέπεις, ρε παιδί μου, ένα καλεσμένο από μια άλλη εκπομπή ενός άλλου καναλιού σε ένα άλλο κανάλι που είναι στην ίδια εκπομπή που είναι ανταγωνιστική και ένα τρίτο κανάλι τα δείχνει όλα αυτά. Και λες τώρα Παναγία μου τι βλέπω. Και κοιτάς πάνω αριστερά και λες α, είναι το Μέγκα. Αλλιώς μπερδεύες. Εδώ δεν έχει. Εδώ είναι Τσαουσοπούλικο. Εδώ είναι Τουρασούλη. Yes! Yes! Είμαι χαλά. Θα μιλήσω εν τη μεγαλοθυμία μου. Εν τη μεγαλοθυμία. Θα πω και εγώ καλημέρα σε μπας περιπτώσει σε ανταγωνιστικά μαγαζιά. Ό,τι υπάρχει τέλος πάντων και ό,τι έχει μείνει με παιδιά. Πού είπανε τα καλά λόγια ρε, σε ποιο μαγαζί? Στο Σφαίρα. Πότε, τι ώρα το πάνε αυτό? 7 παρα 10. Ακού σφαίρα, ηλίθεια, το πρωί, Μιχάλη μου, τυχαία. Έκανε τυχαία ζάπινγκ μόνο του το ραδιόφωνο. Και πού, από το Μέγκα πήγε εκεί. Και από το Μέγκα πήγε εκεί. Τι να κάνω δηλαδή κι εγώ. Λέγα τα καλύτερα. Καλημέρα στη Ράγια και τον Λιανό. Καλημέρα στα παιδιά. Καλημέρα. Καλημέρα. Θα έχει πρόβλημα με του διπλανού, θα σε σκοτώσει ο άλλο. Καλημέρα και στο Λάμψη, καλημέρα! Καλημέρα! Καλημέρα, Μιχάλη, λέει όλε οι τρελέ εκεί πάνε στο Ρέικι. Είναι αυτοί που έχουν ψυχολογικά φιλιά στον έργο και στην τρελή. Τάκη με την Ταλίκα. Όχι, καλημέρα, να, ακόμα και ο Νταλικέρη να μου σου λέει ότι είναι για τρελά πράγματα αυτά. Παιδιά, όλα τα έχει παρεξηγήσει. Εγώ δεν ξέρω, εγώ Ρέικι, ξέρει. Σε βάλω μέσα στο. Εσύ γιατί θέλει Ρέικι πάλι? Για τα τσάκρα, για την ηρεμία, την καλύτερη. Σαββατοκύριακο θα ισιώσει, θα σε βάλω εγώ, θα σε φέρω σπίτι. Σου κάνω τα άκρα. Σε παρακαλώ τώρα. Είσαι τυχερός πάντως. Γιατί? Γιατί έχεις και ωραία παρέα. Σε παρακαλώ, η παρέα είναι η πιο όμορφη. Να είναι καλά ο άνθρωπος. Μωρέ, εγώ στα λέω τα καλά. Δεν τα λέω. Ναι, αλλά τώρα ο άνθρωπος σου το είπε για να τα πεις. Σοφοκλή, σε αφήνω για να τσακωθώ μαζί της. Γεια. Είναι έτσι. Θες την παρακίνησή σου. Έτσι θέλω. Αγαπητέ κύριε Κυπαρίση, τι σημαίνει? Έχουμε σήμερα εορτάσει του Αγίου Αντωνίου, έτσι. Μόλις πέρασε από έλεγχο. Γελάει. Γέλασε! Όχι, και γέλασε! Ηλίθιε! Yes! Πάντα ήλιο! Γέλασε, ναι, χαμόγελο! Yes, και πάντα τη σέντρα! Yes! Ακούστε μικρά και ανόητα τσιπράκια. Αυτός εδώ! Όχι! Νάτος! Όχι! Πρέπει σήμερα να είστε ευγενικοί, όπως όταν θα έρθει και η εορτή του Αλέξη. Μάλιστα! Μπράβο! Θα βγούμε και θα λέμε χρόνια πολλά στον Πρωθυπουργό, διότι η προσπάθεια γίνεται ούτως ή άλλως. Δηλαδή δεν θα κάνουμε τώρα. Κυπαρισάκο, άμα νομίζεις ότι είσαι καλύτερα να πας εσύ στο Μαξίμου. Όποιος κοτάει ας πάει. Ας πάει! Έχω συνηθεί με τον Αντώνη, όποιος θέλει ας έρθει. Λέω, δεν έχω πρόβλημα. Εντάξει. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Λέει, τυχερό μαράκι θα περάσει το Σαββατοκύριακο στο σπίτι του Μιχάλη. Φίλα τον και από εμένα, η Μαρία Θεσσαλονίκη. Μαρία μου, ναι, θα κάνουμε ρέικι και μετά μπορώ. Τι θα κάνουμε? Θα κάνουμε και ρέικι. Δεν κάνω εγώ ρέικι και. Ακούστηκε, λέει η γυναίκα. Και βουητάκι στα. Λίγο, όχι, λίγο. Ούτε καθόλου. Δεν θα με ναρκώσει σήμερα. Θα είμαι στην τζίτα. Παρακαλώ, συνεχίστε. Σε Νιρβάνα θα σε έχω. Σε καταστολή. Αλλιώς θα φύγεις στα τέσσερα από εκεί πέρα. Ρε, σε μικρή ντροπή. Από την κούραση. Ναι. Σέρνοντας, πώς το λέμε.
Αυτό εννοώ. Χειρότερα. Σαν το φύγει. Με τη στάση που θα μπει, με τη στάση και θα βγει. Ρε σε Μιχάλη. Να πούμε χρόνια πολλά άλλη μια φορά στον Πρωθυπουργό. Βεβαίως, χρόνια μαζί. Πολλά στον Πρωθυπουργό μας. Και σήμερα σα παρακαλώ πάρα πολύ να μην του ήρθε στο γραφείο ό,τι και να ζητήσει αυτό. Αμέσως, Αντωνάκη μου. Σε ένα λεπτό θα είναι έτοιμο. Όλα, σήμερα ό,τι και να ζητήσει. Αμέσως, Αντωνάκη μου. Σε ένα λεπτό θα είναι έτοιμο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Έτσι. Εντάξει. Παρακαλώ. Τι συμβαίνει, μέσα στα νεύρα είμαι σήμερα. Καλά, Αντωνάκη μου. Δεν σου περάσαν ακόμη τα νεύρα. Όχι. Όχι, δεν μου περάσαν. Καλή σας ημέρα και χρόνια πολλά στον Πρωθυπουργό μας. Της Αγίας Διαφθοράς το ανάγνωσμα πρόσχομεν. Τι είπα, για καλό το είπα. Θα το πάρεις πάλι από την αρχή, θα το πεις καλά, θα κάνεις μεγάλη τελεία και μετά θα αρχίσεις να λες βρωμιές. Καλή σας ημέρα και χρόνια πολλά στον Πρωθυπουργό μας. Έτσι. Τον Αντώνη Σαμαρά. Τέλεια. Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, η μάρκα του κινητού του λεγάμενου μπορεί να μας μάθει πολλά, τόσο για την ψυχολογία, τόσο και για το παρελθόν του σε σχέση με τις προηγούμενες σχέσεις του. Μάλιστα. Έτσι, αν έχει κινητό Android, ασχολείται με δραστηριότητες εφηβικές. Δεν έχει ιδιαίτερη εμπειρία με τις γυναίκες και γενικώς δεν χρειάζεται να ανησυχείτε. Είναι ήσυχο παιδί. Λάθος είναι η έρευνα, μην τη συνεχίσεις καν. Είναι λάθος. Γιατί? Είναι λάθος η έρευνα. Είναι εκτός τόπου και χρόνου. Ναι. Καμία σχέση με την πραγματικότητα. Επειδή με δικαιώνει. Επειδή έχω ένα Android τόσο με τα συγχωρήσω. Αυτό είναι το λάθος. Τόσο, αλλά δεν είσαι εσύ δηλαδή αυτό που λέει η ούτε έρευνα. Έτσι λέει όμως. Και όμως έτσι λέει, έτσι λέει, έτσι λέει. Δεν έχει ιδιαίτερη εμπειρία με τις γυναίκες. Δεν έχει εμπειρία με τις γυναίκες. Και γενικώς δεν χρειάζεται να ανησυχείτε. Καθόλου. Γι' αυτό σου λέω λάθος είναι η έρευνα. Ρε Γιώργο, έχεις κάνει ορθογραφικά λάθη σε αυτό που έχεις γράψει. Αυτό φταίει. Αυτό φταίει. Σε όλη την έρευνα το ορθογραφικά, όχι ότι είναι λάθος όλη η έρευνα. Ούτε καν κατάλαβες ότι την έχει φτιάξει ο Γιώργος. Αυτό είπα προηγουμένως. Αλλά είσαι χαζοβιόλα. Τέσσερις μήνες από την ημέρα της προσέγγισης. Το Μάιο. Είναι το κατάλληλο διάστημα για να κάνω το comeback μου εγώ. Έτσι, το Μάιο. Τέσσερις μήνες θα σε αφήνω να κάνεις αυτό που θέλεις. Έτσι. Ούτε έτσι, θα σε πιέζω με μηνύματα ούτε τίποτα. Θα τα πούμε το Μάιο. Αφήνω, λέει, την περίοδο να κυλήσει χωρίς να κάνω καμία πρόταση. Δεν ενοχλώ. Και όταν περάσουν τέσσερις μήνες. Κάνω την εμφάνισή μου. Μάλιστα. Τότε θα μας εκεί θα είσαι λίγο διαφορετικά. Και μετά αφήνω ακόμα τέσσερις μήνες. Τέλεια. Και πάμε εκεί, για παιδιά. Εντάξει, θέλει λίγο, αλλά από το να μην έχεις τίποτα θα μπει σε μια διαδικασία. Είναι το φαινόμενο Edgar. Δεν θα μου κατσικωθείς τον Αύγουστο όμως. Τον Αύγουστο θέλω να είμαι μόνος μου. Όχι, τον Αύγουστο θα με θες. Γιατί θα μου περάσει 8 μήνες. Θα με έχεις ποθήσει. Δεν κατάλαβα τι πρόβλημα έχεις. 8 μήνες θα είσαι μόνος σου. Δες και τον Αύγουστο μόνος σου. Ναι, θα θες όλα δικά σου. Να δώσω τους 7 και να είμαι τον Αύγουστο μόνος μου. Βρε Μιχάλη. Το κατάλαβα τι εννοείς. Δηλαδή τους 7 μήνες εσύ θα δουλεύεις, οπότε θα έχεις δουλειά. Οπότε α είναι και αυτή, δεν πειράζει. Ναι. Δεν θα τη δώσει σημασία. Ενώ τον Αύγουστο που θες να χαλαρώσει και να είσαι μόνος σου και να παίζει στην παραλία, αγόρι μου, είσαι δικός μας. Θέλω να είμαι. Είσαι δικός μας. Θέλω να είμαι με τον άνθρωπό μου. Βέβαια. Ό,τι θέλω θα προτιμήσεις, θα είσαι με αυτόν. Με τον συνεργάτη μου θέλω να είμαι. Δεν μπορώ. Δεν γίνεται καλοκαίρι χωρίς τον συνεργάτη. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Αλήθεια. Έτσι. Ξέρεις πόσες ιδέες του δίνω για το τι θα κάνουμε το χειμώνα και ευτυχώς που έχω κάποιον και τις καταγράφει. Μελέτη πραγματοποιήθηκε και πού, στη Γερμανία, που εκεί πέρα είναι λιγάκι πιο. Έδειξε ότι οι άνδρες που ξεκινούν τη μέρα τους με ένα τρυφερό φιλί από τη σύντροφό τους είναι πιο αποδοτικοί στη δουλειά τους και βγάζουν περισσότερα χρήματα. Θες να έρθεις να με φιλήσεις. Ναι, λοιπόν. Άντε, τέλα από εδώ. Thigh gap. Είναι το σύνδρομο του κενού που είναι ανάμεσα στα πόδια, που τρελαίνει τις έφηβες όλο το χώρο. Το έχω εγώ, παιδιά, αυτό. Ποιο? Και μ' αρέσει. Το κενό στα πόδια. Το έχεις. Βεβαίως και το έχω. Όταν κάθονται. Είναι ανάλογο με την κατασκευή του σώματος όμως. Ναι, που είναι όταν τα πόδια. Πώς θα το εξηγήσω. Όταν δεν έχω γυναίκα στα πόδια, υπάρχει. Μαρία και δείχτου. Μισό λεπτό, παιδιά. Μάλιστα, υπάρχουν site αφιερωμένα στο διάσημο κενό ανάμεσα στα πόδια που δείχνει φωτογραφίες κοριτσιών αλλά και συμβουλές για το πώς τα κορίτσια μπορούν να αποκτήσουν αυτή τη διάσημη τρύπα ανάμεσα στα πόδια. Να έχεις την τρύπα. Γίνεται αυτό το πράγμα. Μα τι τρύπα πια. Ενώ αν δεν έχεις γεννηθεί με αυτήν, όπως εγώ. Πώς έχει, χωρίς τρύπα. Α, ναι, αυτό το κενό, ρε παιδί. Ποια τρύπα, μην λέτε τρύπα. Ενάντια στο thigh gap τάσσονται επίσης άνδρες που θεωρούν το κενό αντισεξουαλικό. Άντε, ρε. Σε σχέση με άλλα πιο ζουμερά πρότυπα αλλά και γυναικείες καμπύλες. Δεν έχει σημασία. Η καμπύλη, καμπύλη. Αλλά εκεί, άμα κάνει αυτό το κενό, ψηφίζω. Παρακαλώ. Ψήφισε, με ψηφίζει. Τέλος. Να θυμίσω το 1024 είναι το τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης για την αδικιόδο. Οκ. Μα έχει ζαλίσει τα τσάκρα με αυτό το πράγμα. Το τηλέφωνο μα το λέει συνέχεια. Πρέπει να το λέμε συνέχεια γιατί πρέπει οι χρήστες να γνωρίζουν ένα τηλέφωνο, μια επικοινωνία που μπορεί να συμβεί. Κάτι να συμβεί. Μια ακόμα να δούμε ωραία και να πούμε να θέλουμε το τηλέφωνο της, θα πάρουμε το 1024. Αυτή που πέρασε και βγήκε στην Πλακεντία είναι καλή. Στην Πλακεντία, ας πού, την έκανε. Α, ρωτά, τσίμπησες, έτσι. Δεν πας καλά. Σοβαρέψου. Αγαπητέ, σοβαρέψου. Είναι και σταθμός του μετρό εκεί, μην το ξεχνάς. Ναι, ξέρω. Σήμερα και το λέω γενικότερα και για του Μαξίμου, σας παρακαλώ, ό,τι λέτε, ό,τι σας ζητάει, θα κάνετε αυτό. Αμέσως, Αντωνάκη μου. Σε ένα λεπτό θα είναι έτοιμο, Αντωνάκη μου. Έτσι. Μην μου τον χαλάσετε σήμερα. Διότι ξέρεις τι λέει μετά. Τι. Παίρνω το καπελάκι μου και φεύγω. Ακριβώς. Και το έχει πει δηλαδή. Δεν ξέρει με πολύ, γιατί εγώ δεν ήρθα και αυτό, ήρθα και άλλα. Λοιπόν, παρακαλώ. Θα παίξουμε το διαγωνισμό. Θεέ μου!
Πόσο βλάκας είσαι! Είστε έτοιμοι, αγαπητοί. Είστε έτοιμοι, αγαπητοί. Ναι, ναι. Τι ελέγχουμε για να φτιάξουμε το ψωμί? Σιτάρι. Από τι φυτρώνει ένα πεύκο, από την πευκοβελόνα ή από το κουκουνάρι? Από το κουκουνάρι. Η γαλοπούλα είναι το αρσενικό της κότας, σωστό ή λάθος? Σωστό. Και εδώ έρχονται οι τίτλοι. Έρχονται οι τίτλοι του διαγωνισμού. Ε μου, πόσο βλάκας είσαι. Έκανε λάθος. Έκανε λάθος. Έκανε λάθος. Εντάξει βρε παιδιά. Γεια σου, δεν καταλαβαίνω. Καλημέρα. Καλημέρα, ποια είστε εσείς? Η Βάνα. Ποια? Η Βάνα. Βάνα, μην μου φυσάς μέσα στο μικρόφωνο του τηλεφώνου, γιατί μου φυσάς τα αυτιά. Εντάξει. Και να ταιριάζω. Μη φυσάς, λέω. Καλά, απομάκρυντα. Επικίνδυνος, προσέξτε με, παρακαλώ για τα κορίτσια, είναι σοβαρό. Επικίνδυνο για τις γυναίκες ο ύπνος με αναμένο το φως. Στα λεγά. Είδες. Να μ' ακούς εμένα. Όταν σου λέω εγώ σβήστο, και εσύ εκεί επέμενες. Και εγώ να μην βλέπω τι θα. Να μην βλέπεις, να πάθω όλα αυτά προκειμένου να δεις εσύ. Ούτε μία, ούτε μισή, ούτε καμία. Εμείς, ο μέσος όρος που θέλουμε αναμένο το φως έτσι κι αλλιώς είναι μια μισή ώρα, έτσι δεν είναι? Ναι. Αλλά τι. Εντάξει, μια μισή ώρα. Μια μισή ώρα θα με έχει ξεκάνει εμένα. Όχι, όχι, όχι. Τι κάνω να μην βλέπω. Τι θα μην το πω. Όχι, δεν χρειάζεται. Πάει μόνο του. Μια μισή ώρα, ρε Μαρία, δεν θα περάσει. Δεν θέλω να ακούσω άλλη κουβέντα, είπα πάνω στο θέμα. Δεν θα ξέρουμε τι γίνεται. Έτσι θέλω σήμερα και μου χαλάει τα χατήρια γιατί γιορτάζει και ο Πρωθυπουργός. Αυγό. Χρόνια πολλά! Βγαίνω! Yes! 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 Πώς θα γίνει! Πώς θα όλα! Θέλουμε να yes! Αγαπητέ Αντουάν, θα θέλαμε και πάλι να ευχηθούμε χρόνια πολλά από τα βάθη της καρδίας μας. Χρόνια πολλά, Αντώνη! Χρόνια πολλά! Αντουάν, ξέρουμε ότι περνάμε τα δύσκολα, αλλά μάλλον είναι τα τελευταία όπως και εσύ λες και το πιστεύουμε. Τα τελευταία είναι, Αντώνη! Να φύγουνε! Εννοώ τα τελευταία δύσκολα. Ναι! Αυτό! Τα δύσκολα! Ευχόμεθα λοιπόν ομοθυμαδών και ομοψύχων. Ομοθυμαδών! Χρόνια πολλά και... Να περάσει ωραία! Και να τελειώνουμε να τους διώξουμε αυτούς τους τρεις που έρχονται και μας τις πάθε κάθε 2-3 μήνες. Διώξτε τους, Τρόικα! Θα το καταφέρει ο Αντώνης, θα τους διώξει, θα τους πάει. Θα τους πει και χάσει το διέα, αλλά στο τέλος. Θα τους πει! Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό, Breakfast FM με τον Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.